Τα 80 χρόνια της λειτουργίας και προσφοράς του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία γιόρτασαν στο Θησείο οι λαϊκές αγορές με μια πρωτότυπη γιορτή με πλούσια διαδραστικά events και πολλή μουσική. Την τιμητική τους είχαν οι πιτσιρικάδες, καθώς όχι μόνο ζωγράφησαν και έφτιαξαν γλυπτά, αλλά πήραν θέση στους πάγκους, διανέμοντας οπωροκυπευτικά στους περαστικούς σαν παραγωγοί και επαγγελματίες. Σε ρόλο παραγωγών και επαγγελματιών, οι πιτσιρικάδες απολαμβάνουν τη γιορτή για τις λαϊκές αγορές που διοργάνωσε η Περιφερειατική στο Θησείο και προωθούν τα φρούτα και τα λαχανικά στους παραστικούς. Να προβάλλουμε τις λαϊκές αγορές από το πιο βασικό, να συνδέσουμε τη νεότερη γενιά και τα παιδιά με τη λαϊκή αγορά, με τα προϊόντα, με τα φρούτα, με τα λαχανικά. Στο σημείο που πρωτοστήθηκαν για πρώτη φορά οι πάγκοι πριν από 80 ολόκληρα χρόνια στο Θησείο, οι λαϊκές αγορές γιόρτασαν την κοινωνική τους προσφορά με διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους μικρούς, με ακροβάτες, χρώματα και μουσικές. Σε πρώτο πλάνο η προσφορά του 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο των Λαϊκών Αγορών σε μορφή κουπονιών για τη στήριξη 700 οικογενειών της Αττικής με προβλήματα επιβίωσης. Το που βλέπετε σήμερα είναι ένα από τα πολλά που οι πολιτές και οι παραγωγοί σε κάθε γωνιά της περιφέρειας Αττικής συμβάλλουν, χωρίς ίσως και να το γνωρίζετε, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά και όλοι μας, ώστε να προσφέρουν αξιοπρέπεια στους συμπολίτες που δοκιμάζονται. Τους ευχαριστώ ειλικρινά. Θα ευχαριστήσουμε που το κάναμε πραγματικότητα. Εμείς θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας στις λαϊκές αγορές, να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές και αυτούς που έχουν πάρει τα κουπόνια, ώστε να μπορέσουν να ψωνίσουν αγροτικά προϊόντα. Επίσης, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα των λαϊκών αγορών, 80 χρόνια λαϊκές αγορές, και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Είμαι το σκιάχτο από το μποστάνι του Κυρσταυρόου. Κάτοικοι της Αθήνας, περαστικοί, τουρίστες αλλά κυρίως τα παιδιά ευχαριστήθηκαν θέαμα και παιχνίδι, ενώ είχαν την ευκαιρία να μάθουν με τον πιο ευχάριστο τρόπο και ιστορίες για την προέλευση και την καλλιέργεια των φρουτών και λαχανικών που αποτελούν τη βάση για την υγιεινή μας διατροφή.